Χρήστο Κιώση, ξεκίνα ρε φίλε με αυτό, ξεκίνα που είναι το ποδόσφαιρο, ξεκίνα λίγο. Βάλ το λίγο, βάλ το λίγο να γουστάρουμε. Μινούτος, Ματσιράνο, Ματσιράνο, Μπαπαβόν, η Λάδικα Κρίστιαν παρά Μερκάδο, Μπόκα Σέντρο, μέτα από εν Σέντρο, παρά el Κόμπα, Σάγα! Αν είχατε και εικόνα και το βλέπετε με το μικρόφωνο, θα παθαίνατε πλάκα. Να ξέρετε, εδώ είμαστε, παιδιά. Εδώ είμαστε, ΠΑΟ 24. Αργεντίνικο ΠΑΟ 24 με κανονικό ποδόσφαιρο. Εντάξει. Τρελαμένος Νίκος Μοσχοβίτης. Έχει ξεχάσει τον ΠΑΟ. Το φιλικό παιχνίδι. Δύο εβδομάδες. Καθόμαστε και ασχολούμαστε με το Μουντιάλ. Δύο εβδομάδες είναι. Περίπου δύο εβδομάδες. Και έπρεπε να φτάσουμε στην 10η μέρα για να δούμε ένα παιχνίδι κανονικό Μουντιάλ. Κανονικό. Ναι, κανονικό. Υπό το βλέμμα του Θεού. Ναι, υπό το βλέμμα του Θεού. Κανονικό γκολ με ξύλο, με φασαρίες, με λάθος σφυρίγματα, με γκολ στο 87. Με ματωμένα κεφάλια ανοιγμένα. Ναι. Το άλλο το είδες. Ποιο? Που ρωτάει ο Σαομπάολι. Το είδες. Το είδα, που ρωτάει τον Μέση αν είναι να βάλω τον Αγκουέρο. Να βάλω τον Αγκουέρο. Ναι. Τι γίνεται. Το κάνει μπροστά σε όλους. Άλλοι το κάνουν μέσα στο αποθητήριο. Οκ, εντάξει, Σαομπάολι τουλάχιστον δεν τρέπεται να το κάνει μπροστά σε. Δεν κρύβονται, ναι, έχεις δίκιο. Τι γίνεται. Τι ωραίο παιχνίδι, δεν έχω κλείσει το κινητό μου. Τι ωραίο παιχνίδι ήταν, είδαμε χθες. Και αναφέρομαι και στο φιλικό του ΠΑΟΚ, αναφέρομαι και στο παιχνίδι της Αργεντινής. Μετά τις 7, μάλλον όχι, για να είμαι ειλικρινής, μετά τις 8 παρά είναι η αλήθεια. Όχι, 7 και 25 ξεκίνησε το φιλικό. Άρα του μετά τις 8. Μετά τις 8 και θα πω εγώ, για στο δεύτερο μήχρονο. Ξεκίνησε το θέαμα. Από τις 8 και μέχρι τις 11, όποιος έφαγε λίγο από την ώρα του και είδε το δεύτερο μήχρονο του ΠΑΟΚ με τη Γάνδη. Και μετά είδε την Αργεντινή, πέρασε ένα πολύ ωραίο τρίωρο γεμάτο ποδόσφαιρο. Απολαυστικό. Πολύ ωραίο. Γεμάτο. Ακριβώς. Ποδοσφαιρικό βράδυ. Ακριβώς. Βέβαια τώρα εντάξει, κράζεις και αφήνεις υπόνοιες για την πρώτη ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Έτσι, το πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, ρε παιδί μου, τι να παίζαν τώρα. Θα παίζαν όλοι στα κόκκινα 90 λεπτά από το φιλικό. Δεν ήταν απολαυστικό το πρώτο ημίχρονο. Ρε παιδί μου, το δεύτερο μπήκαν 4 γκολ. Τι να κάνουμε. Στο πρώτο μπήκε ένα και είχε και μια-δυο φάσεις ακόμα. Στο δεύτερο είχε 4 γκολ και 2-3 φάσεις ακόμα. Για να μπουν και άλλα. Γι' αυτό λέω ότι είχε καλύτερο θέαμα. Λοιπόν, θα σχολιάσουμε πολλά και διάφορα για το χθεσινό φιλικό του ΠΑΟΚ. 5-0 απέναντι στην ΚΑΠΑ 23 της Γάνδης. 5 διαφορετική σκόρερ, αν σου λέει κάτι αυτό. 5 διαφορετική σκόρερ, καλό παιχνίδι. Κοίταξε, αν αναλογιστείς ότι μιλάμε για παιχνίδι μετά από 4 ημέρες προετοιμασίας με διπλές προπονήσεις που τα πόδια είναι βαριά, το κορμί ακόμη δεν έχει λυθεί, δεν έχουν φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο φυσικής κατάστασης, είδαμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Βεβαίως, στα φιλικά προετοιμασίας δεν βγάζουμε έτσι αυθαίρετα συμπεράσματα, δεν προδικάζουμε καταστάσεις, δεν είναι φιλικά προετοιμασίας τα οποία δίνουν την ευκαιρία στον προπονητή να βγάλει συμπεράσματα για να μοντάρει καλύτερα το υλικό του. Χρήσιμα συμπεράσματα για τον Λουτσέσκου, λοιπόν. Ειδικά. Όπως είδε το είναι το κλισέ. Ειδικά το πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Όχι, να σου πω κάτι. Εγώ ήθελα να δω πράγματα αυτό που λέγαμε χθες με τον Δημήτρη. Mm-hmm. Δηλαδή να βλέπεις κινήσεις στο χώρο, συνεργασίες να βγαίνουν. Λογικό ήταν. Σε κάποια φάση έβλεπε τον Μπίσεσβαρ, δεν μπορούσε άλλο. Αυτό είχε θέλω τερματίσει. Να πω και εγώ ότι στο χθεσινό παιχνίδι. Και 1-0 να κέρδιζε ο ΠΑΟ και ή να έφερνε ισοπαλία οτιδήποτε. Αυτό που ένοιαζε περισσότερο να δει το επίπεδο ετοιμότητα τη ομάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι. 27 είμαστε σήμερα, ναι, 26 Ιουνίου που ήταν χθες. Δηλαδή, να δει πού βρίσκεται η ομάδα από πλευρά φυσική κατάσταση. Είναι ξεκάθαρο ότι αρκετοί παίχτες είναι ακόμα αρκετά έτσι σφιγμένοι. Δηλαδή, ο Μπίσβερ που ήταν πολύ κινητικός, νομίζω ότι τα 45 ήταν πάρα πολλά λεπτά εκεί που έπαιξε. Γύρω στο 30 λεπτό, 35 λεπτό. Είχε αρχίσει, γιατί είχε και αρκετά ανεβάσματα. Αυτό ήταν ωραία. Είχε ενέργεια, του. Είχε διάθεση. Γενικά είχε πολλοί παίχτες χθες. Είχαν διάθεση και ενέργεια. Κάτι που δεν το βλέπουμε πολύ συχνά στα πρωταφιλικά, τα οποία συνήθως και με κατώτερους αντιπάλους. Χθες ο ΠΑΟΚ έπαιζε μια ομάδα ΚΑΠΑ 23, έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση η ΚΑΠΑ 23 που είδα εγώ χθες ήταν κανονική ομάδα. Κανονικά κορμιά, κανονική παίκτη και όλα αυτά. Ναι. Απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα, το ζητούμενο είναι να βγάλεις πράγματα, να δείξεις πράγματα. Από το χθεσινό φιλικό, έτσι, πριν μιλήσουμε και με τους απεσταλμένους μας, σίγουρα κρατάμε το πώς προήλθε το πρώτο γκολ. Έτσι, το τριγωνάκι αυτό, η εξαιρετική συνεργασία των παλιών, αν θέλεις, που προήλθε το γκολ του Μαουρίσιο. Έχεις τώρα καλύτερο? Έχεις βρει καλύτερο? Δηλαδή, Κρίστιαν παρά Μερκάδο, Μπόκα Σέντρο, μετά από εν Σέντρο, παρά el Κόμπα, Σάγα! Marquito, gol.
De Marquito Roca, Argentina. Έχει ένα άλλο. Έχει ένα άλλο χθες το Γιώση, το οποίο ο τύπος, ο οποίος κάνει τη μετάδοση από, το, από τη φασαρία που έχει από τον κόσμο κάτω, η φωνή του χάνει. Δηλαδή, ο φυσικός ήχος του γηπέδου. Το καπελώνει. Και καπελώνει τον, τον τύπο, ο οποίος φωνάζει μπροστά στο μικρόφωνο, έτσι. Αλλά έχει τόσο πανηγύρι από κάτω. Αυτά είναι το ποδόσφαιρο, Λένι Μπούντου. Αυτό είναι. Και εσύ θα πας τώρα τα φιλικά. Η Αργεντινή είναι το ποδόσφαιρο, ο Νίκο Μοσχοβίτη. Ωραία. Και τι θα σου πει, θα ξέρω να γκρινιάζω, θα πω στου άλλου μετά. Θα τα πει μετά. Που θα πα χωρί σεντερφόρ με τη Βασιλεία. Έρε και να γίνει κανένα θαύμα σήμερα. Έρε και να γίνει κανένα θαύμα. Τι ωραία θα περάσουμε. Τώρα που το πιάνει στο στόμα σου, γιατί όχι. Τι ωραία θα πιάσει στο στόμα σου. Έχει και να γίνει κανένα θαύμα σήμερα. Και να γίνει κανένα Μυστακίδη, ρε φίλε. Τον είδε. Θε δεύτερο ήμουν. Μυστακίδη σεντερφόρ το κάνατε τώρα. Φορέ, εκεί δοκιμάζεται. Έγινε σεντερφόρ τώρα. Τι τον είδε χθε. Πολύ καλό. Πέρα την πλάκα. Όχι τώρα. Πέρα την πλάκα ήταν πολύ καλό. Εντάξει, θα μου πει τώρα άλλο ΚΑΠΑ 23 Γάνδη και άλλο Βασιλεία. Αλλά, επειδή πες τον είχαμε δει λίγο γιατί έφυγε μετά πήγε στο Μαναθηναϊκό και δεν είχαμε πολλή εικόνα. Όντω ήταν πολύ καλό, πολύ κινητικό, πολύ έτοιμο. Γενικά τα παιδιά που παίξαν στο δεύτερο ημίχρονο και ο Χαρίς εμένα μου κάνει πολύ θετική εντύπωση. Γιατί δεν σου κάνει ήτανε... ο Λάμπρου. Γενικά ο Λάμπρου επίσης, ναι. Ξέρεις κάτι, αν κάτι δεν μου αρέσει και καθόλου. Αυτή για μένα είναι καινούργια πρόσωπα σε αυτήν την ομάδα. Είναι να αναχωρίζω οι Έλληνες, τα Ελληνάκια που λέμε με τους ξένους. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτός ο διαχωρισμός προσωπικά. Αλλά χθες το δεύτερο ημίχρονο έβλεπες μεσοεπιθετικά, ρε παιδί μου, τι διάθεση υπήρχε, πόσο όρεξη υπήρχε, τι φάσεις έβγαζε ο ΠΑΟΚ. Και σε αυτές τις φάσεις βεβαίως είχε τον Μυστακίδη, είχε τον Λάμπρου, τον Μπέλκα που εντάξει. Ο Μπέλκας είναι μια σταθερά από πέρσι, δεν αλλάζει. Ο Πέλκας είναι ένα διαφορετικό πρόσωπο. Δηλαδή, ο Δημήτρης που ξέραμε, ο Δημητράκης που ξέραμε εμείς, έχει μεγαλώσει, έχει εξελιχθεί, είναι σημείο κατά τεθέν της ομάδας του Δικεφάλου, είναι μία σταθερά και φάνηκε ότι και ξεκινάει φέτος από εκεί που σταμάτησε πέρσι. Έτσι. Mm-hmm. Μην πω εντάξει. Και καλύτερα. Γενικά, η εικόνα ήταν καλή. Το δεύτερο φιλικό είναι την Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά. Με την Άντερλεχτ. Στις 7 με την Άντερλεχτ. Προφανώς και πιο δυνατό φιλικό, προφανώς με μια πιο δυνατή ομάδα. Έτσι, ανάλογο επίπεδο με τον ΠΑΟΚ. Εκεί προφανώς και θα είναι λίγο περισσότερα τα συμπεράσματα που θα έχουμε να βγάλουμε. Αλλά ξαναλέω, σε ένα τέτοιο φιλικό, το πρώτο φιλικό μετά από περίπου μια εβδομάδα προπονήσεων μαζί με τη Θεσσαλονίκη, σωστά. Με δύο διαφορετικές ενδεκάδες, με διαφορετικά πρόσωπα, με καινούργια πρόσωπα. Γιατί σου λέω, για μένα και ο Χαρίσης. Με αλλαγές, δοκιμές, ναι. Και ο Λάμπρου και ο Μυστακίδης ακόμα. Είναι πρόσωπα καινούργια. Χαρίσης. Τι. Χαρίσεις. Χαρίσεις, ρε παιδιά, ναι, τι. Χαρίσεις, Νίκο, χαρίσεις. Δεν γίνεται, συμφωνώ 1000% με τον Σταύρο. Δεν γίνεται αυτό το παιδί να παίξει μπάλα στον ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Να μην παίξει. Ναι, δεν γίνεται. Έχει όλα τα στοιχεία για να παίξει μπάλα στον ΠΑΟΚ. Όλα. Ναι. Αν θα βρει σταθερότητα, θα έχει ο ΠΑΟΚ χάφια πολλά χρόνια. Και εθνική ομάδα. Και να σου πω και κάτι, νομίζω ότι κουμπώνει, δεν ξέρω τι έκανε στο Βέλγιο. Κουμπώνει τόσο πολύ αυτό το παιδί με τον ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι να έχει διάρκεια όλο αυτό, έτσι. Ναι, ναι. Να κουμπώσει καλά και να έχει διάρκεια. Επίσης το θέμα είναι να μείνει. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό ένα ζητούμενο. Είναι πολύ βασικά. Είναι και αυτό. Βασικά έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά από χθες. Γιατί είδαμε και Ζαμπά. Πήραμε γεύση και από Ζαμπά. Ναι. Λοιπόν, πριν ακούσουμε και τους Ολλανδούς, θέλω να μου κάνεις ένα δικό σου σχόλιο για το Βραζιλιάνο. Δεν είδαμε πολλά πράγματα από τον Βραζιλιάνο. Χθες, εντάξει, αναμενόμενο. Να σου πω κάτι. Αυτό που. Πιο πολύ εντύπωση θα μου έκανε αν έπαιζε πολύ καλά παρά αυτό που έδειξε χθες. Αυτό που είδα και μου άρεσε είναι ότι το διαβάζει, ρε παιδί μου, το παιχνίδι. Αν σκεφτείς ότι δεν ξέρει τους συμπαίκτες του, τα πατήματά του δεν τα έχει βρει ακόμη. Δηλαδή, έβλεπες, γιατί στο πρώτο ημίχρονο είχαμε πάρα πολλές εναλλαγές της μπάλας Μπίσες Βαρζαμπά. Mm-hmm. Έτσι, ναι. Προσπαθούσαν να βρουν διαδρόμους, ναι. Και τα άκρα άλλαζαν πολύ, όλη την ώρα. Άλλαζαν παλιές. Οπότε, διάβαζε σωστά το παιχνίδι. Θα μου πεις, υπήρχαν και φορές που έτρεχε χωρίς λόγο. Αυτό το παλικάρι από την. Από τη Βραζιλία που ήρθε και από τον Κρόσνη. Τα τελειώματα λίγο πρέπει να δουλέψουμε με Ζαμπά. Θα νομίζω ότι τον Κρόσνη έπαιζε έξω αριστερά. Σωστά. Ναι. Και κάποιες φορές επιθετικός. Ναι, άλλαζε πλέον. Τώρα είναι ξεκάθαρο ότι ο Λουτσέσκου προσπαθεί να τον έχει μαζί με το Μάτρος ώστε και να μπει όσο καλύτερα γίνει στην ομάδα και όλα αυτά. Και όταν έχει συνηθίσει και σε άλλη θέση, έχει και 4-5 υποποιημένες κινήσεις. Αυτές οι κινήσεις για να βγουν από την άλλη θέση θέλει δουλειά και χρόνο. Και το πόδι, είδες πόσες φορές με το πόδι. Εγώ νομίζω πώς είχε το σουτ. Δύο-τρεις φάσεις που του έλειπε, ρε παιδί μου, η αποφασιστικότητα. Που έφτασε τελική ενέργεια. Τώρα, ναι, τελική ενέργεια μπορεί να τα σου, ναι. Μπορεί να τα πάσα, μπορεί να μια σέντρα, τελική πάσα, οτιδήποτε. Αυτό το έλειπε, αλλά σου λέω, αν έπαιζε πολύ καλά, θα μου έκανε πολύ περισσότερη εντύπωση από αυτό που είδα χθες σαν πρώτη εικόνα από τον Ζαμπά. Τέλος πάντων. Λεβέκ δεν είδαμε. Καλά, άμα το δούμε ποτέ. να σου πω κάτι.
Δεν ξέρω πόσο κομψά να το θέσω, γιατί χθες, ρε παιδί μου, γράψαμε κι εμείς, έγραψαν και τα υπόλοιπα, έτσι. Δεν υπάρχει θέση κομψά τώρα. Τι είναι κομψά, δεν απρόοπτο με Λεβέκ. Τι απρόοπτο. Το φυσιολογικό ήταν αυτό που έγινε με Λεβέκ. Το απρόοπτο θα ανάπαιζε. Αυτό. Και εκεί ήθελα να καταλήξω ότι φάγαμε τέτοιο bullying στα σχόλια για το απρόοπτο με Λεβέκ, γιατί ήταν το φυσιολογικό. Ενώ ήταν λοιπόν ο Γάλλος να πάρει θέση στην άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, τελικά, όπως πολύ καλά φαντάζεστε, υπήρχαν κάποιες ενοχλήσεις που τον άφησαν εκτός με τον Μπαλογιάννη. Τον λυπήθηκε η ψυχή μου σε κάποια φάση. Με τον Μπαλογιάννη να βγάζει ολόκληρο 90 λεπτό. Στέλνει ο φίλος ο Αλέκτρος. Καλησπέρα. Ο τραυματισμός του Λεβέκη είναι σοβαρός. Μην το απαντήσεις τώρα, για πες. Τι να του πεις το Αλέξανδρο τώρα. Τόσο σοβαρός όσο πριν από κάθε επίσημο παιχνίδι ή ανεπίσημο. Ενώ μπορεί να βγάλει κανονικά τις προπονήσεις, τα παιχνίδια κάτι. Σοβαρό κάτι θα είναι όταν παίξει. Ο οποιοσδήποτε τραυματισμό για το Λεβέκ δεν είναι σοβαρό. Το σοβαρό είναι αν παίξει. Αν παίξει, τότε ναι, θα μιλάμε για κάτι σοβαρό. Νομίζω ότι για πρώτη φορά και ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Ράσμα Λουτσέσκου, έθιξε το θέμα Λεβέκ. Ότι ναι, είναι κάτι που μας προβληματίζει, είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε. Εντάξει, έχει ξεφυλιστεί το θέμα. Okay. Δηλαδή, χθες ήταν δηλωμένος κανονικά να παίξει. Ωραία, και ξαφνικά ένιωσε ενοχλήσεις με το παιχνίδι και δεν έπαιξε. Τώρα εντάξει. Λοιπόν, και για κάπου όπα που λέει και η Ελένη Μπούντου. Όχι στον αέρα της πόλης, έξω από τον αέρα τα λεφτά. Και για Μπαλογιάννη θα μιλήσουμε και για Λεβέκ. Για αυτή την υπόθεση που πλέον μοιάζει με αστείο, έτσι, μοιάζει με ανέκδοτο. Το πώς ναι. έχει εξελιχθεί, πώς βρέθηκε πάνω στην προετοιμασία, πώς τελευταία στιγμή ήταν εκτός από το πρώτο φιλικό. Και για τα όσα είδαμε σε πρώτο και δεύτερο ημίχρονο, βεβαίως και για όλο το κλίμα που απορρέει από την ικανοποίηση, έτσι μια πρώτη ικανοποίηση από τον Λουτσέσκου, δεν ανέβασε πολύ τους τόνους, ούτως ή άλλως το χαρακτήρισε και αυτός ως μια προπόνηση. Και επειδή τα έχουμε πει ότι το ποδόσφαιρο αργά ή γρήγορα στα φέρνει όλα μπροστά σου, ωραία. Ναι. Σερβία-Βραζιλία σήμερα από το στοίχημα.gr, ωραία, η Σερβία είναι στο 6.80, κυκλωμένο για μένα, έτσι. Η Σερβία εδώ είναι... φωνάζει το 6.80. Να σου πω κάτι. Εδώ είμαστε Viva Brazil όμως. Δηλαδή πολύ ωραία. Θέλω λίγο επειδή να όμως, σέβεσαι. Επειδή εσείς θα δώσετε ναι. το κουλούρι δανεικό στον Ατρόμητο τώρα, λες και υπάρχει βιασύνη. Εσύ εκεί το πας. Ναι. Εκεί το πας, λοιπόν, ναι. Η Σερβία θα προχωρήσει. Σήμερα ναι. θα πάρει το... Νομίζω μόνο με νίκη περνάει. Ναι. Δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, σήμερα 6.80, εκεί η Μίτροβιτς και τα άλλα τα παιδιά. 2-1. Γκολ ναι. στο 90, μέσα οι Σέρβοι όλοι τρελοί στο πανηγύρι. Ναι. Και θα σου πω εγώ ποιος θα παίξει επιθετικός με τη Βασιλεία. Στους δρόμους όλο το Βελιγράδι ναι. και τέτοια. Και επιθετικός με τη Βασιλεία θα παίξω εγώ. Πώς το βλέπεις σαν ιδέα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Να βάλουμε τον γκολ, καθώς είναι και καλός κιόλας. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν. Θα φορέσει μία από τις φανέλες που φόρεσαν τα παιδιά χθες, που ήταν πάρα πολύ, πολύ ωραία, και θα πεις μέσα στο γήπεδο. Να σου πω και κάτι. Παρακαλώ. Νίκο, ανεβαίνεις στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Το βγάζεις. Δεν παίζεις. Εσύ. Δεν παίζεις. Χωρίς προετοιμασία, ρε. Χωρίς προετοιμασία. Δύο παιχνίδια. Θα είσαι σκληρός. Ναι, ρε. Το γραφείο τύπου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν διακοπάρει, δεν παίρνει ποτέ ρεπό και επιτίθεται στον Ολυμπιακό, αφού έφταιγε η διαιτησία, γιατί παίρνουν σκούπα στον Ολυμπιακό. Έτσι, μια λυπή ανακοίνωση. Ωραία πράγματα. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Χίλιες λέξεις. Λοιπόν, είμαστε πάμε, μια ωραία πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάω 24, συνεχίζουμε μέχρι και τις 2. Λίγο μουντιαλικά, λίγο με το φιλικό όπως και να το κάνουμε. Γιατί επιτέλους μου διάρκεια να αποκτά ενδιαφέρον η Ελένη Μπούντου. Εσύ είσαι με Πορτογαλία δηλαδή. Με ποιους είσαι, Βραζιλία. Ναι, δεν με προσέχεις. Εγώ είμαι Βραζιλία. Είμαι Βραζίλ, εννοείται. Καλά. Τώρα που είσαι και βίβο Βραζίλ. Είμαι Viva Brazil και πλασάρομαι για τελικό, έτσι. Και σου λέει βάζει το 80 τον Πρίγιοβιτς. Ναι. Και μπαίνει ο Πρίγιοβιτς, του κάθεται μια φάση εκείνη που δεν το κάθισε. Πρέπει να επιστρέψει ο Πρίγιοβιτς. Τι δεν καταλαβαίνει. Άστον, εκεί δηλαδή, θα περάσει σήμερα. Δηλαδή ασχολείσαι τώρα με την απόδοση που δίνει. Θα περάσει σήμερα, ρε. Μπορεί να μην το μελετά. Ρε, θα περάσει. Θα περάσει Σερβία σήμερα. Ποιο θα παίξει με Βασιλεία σε ένα μήνα. Ξέρω, εγώ. Εσύ. Ο Κόλκα που είναι, τον έχουμε, όχι. Α τον πάρουμε τηλέφωνο να δούμε ποιο θα παίξει με Βασιλεία. Να δει τι ώρα θα περάσουμε. Τον έχουμε. Ναι, να τον πάρουμε, να τον πάρουμε. Είμαστε όλοι με τις... Α, σε λίγο τον έχουμε, ωραία. Να τον εντάξει. πάρουμε, βεβαίως, να μας πει για τα χθεσινά. Και να σου πω και κάτι. Εντάξει, ωραία, αγχώνεσαι πάρα πολύ. Στην τελική, ας παίξει ο Μιστακίδης. Το έχεις φάει το παιδί ακόμη, καλά, δεν έπαιξε. Καλά. Τι ώρα είναι αυτό, 9? Παρακαλώ. Το μάτς, λέω, είναι 9 η ώρα ή 5. Ναι, νομίζω το βράδυ είναι η Σερβία με τη Βραζιλία, ναι. Ωραία. Το βράδυ είναι. Ναι, 9 η ώρα είναι. Θα μιλήσουμε με Ολλανδία. Με Σταύρο Κόλκα σε πολύ λίγο, γιατί βρέθηκε χθες στο πρώτο φιλικό που έδωσε ο ΠΑΟΚ με τους Βέλγους να αργούν, έτσι, φοβερά πράγματα. Yes. Το ζήσαμε και αυτό. Ήταν εκεί πέρα οι Έλληνες, ήταν εκεί πέρα η ομάδα του ΠΑΟΚ και άργησαν
αν έχεις το Θεό σου, άργησαν οι ξένοι. Άργησαν οι Βέλγοι και ξεκίνησε η Σέντρα 7 και 4, 7 και 20. Λες να πέτυχαν κίνηση στην επαρχιακή οδό Φένλο Χόρστ. Θέλω να σου πω ότι έχει κίνηση. Γιατί δεν έχει. Όχι, ρε παιδί. Δηλαδή το έχουμε εδώ στο μυαλό μας ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα εκεί συγκριτικά με εδώ. Ναι. Εκείνες οι ώρες είναι που έχει μεγάλη κίνηση. Δεν το περιμένεις και λες, δηλαδή θα περιμένω και εδώ και στο εξωτερικό. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν υπάρχουν κανόνες. Ώρα ο ιδιωτικός υπάλληλος στο Χόρστ, ναι, δες τρίτη ας πούμε, ήταν που έφυγε από τη δουλειά του, ας πούμε, κάπως. Κοίτα, έτσι. 5 με 6 είναι κανονικά. Αλλά 6 ώρα ήταν, συγγνώμη. 6 ώρα ήταν, ναι, ακριβώς. Συγγνώμη, το είχα 7 κατά νου, γιατί 7 ώρα Ελλάδος. Ναι. Άρα έκλεινε η αγορά εκείνη την ώρα του Χόρστ. Μπράβο, και πέθανε κίνηση. Είναι δηλαδή το αντίστοιχο 3 το μεσημέρι εδώ ή 9 το βράδυ. Μάλιστα, μάλιστα. Okay, εντάξει. Λοιπόν, στα εξηγώ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αν και δεν ήμουν χθες εκεί. Ξέρω τι ακριβώς ισχύει με την κίνηση στους δρόμους. Του Χόρτ με το Φέντλο, έτσι είναι γνωστό. Να σου πω κάτι. Πάντως η εικόνα, ρε παιδί μου, των Φιλικών σε βαράει λίγο στο μάτι. Δηλαδή αυτό που δεν έχει κόσμο, σε κάποια φάση έβλεπα το άλλη γήπεδο. Καλά ήταν, εντάξει. Ήτανε φόντο και πίσω στο βάθος έπαιζαν εντάξει, άλλοι. Εντάξει, εντάξει. Δηλαδή, πάλι καλά ήταν χθες. Καλά λέω, ήταν. Δεν έχει να κάνει με την εικόνα της Νόβα προς Θεού, έτσι είναι μια χαρά εικόνα. Έχει να κάνει με το τοπίο και με τα γήπεδα που καλά επιλέγονται. Ήταν και για κάτι φιλικά που είναι με κάτι βροχές και κάτι τέτοια εκεί πέρα. Εκεί είναι η απογοήτευση μεγάλη. Που ακούς το θόρυβο που κλωτσάνε την μπάλα και πρέπει. Υπολογίζεις που πήγε, καταρχάς, δεν ξέρεις χθες, που πήγε. Επειδή ο συνάδελφος που έκανε τη μετάδοση για το Λίμπερο 100,4, ναι, πρέπει να ήταν από τη μεριά του Μπίσεσβαρ, θα μου το επιβεβαιώσει. Στο πρώτο ημίχρονο, όλες οι κραυγές του Μπίσεσβαρ περνούσαν κατευθείαν. Σταύρε, τι γίνεται? Πού σε ρε Νίκο? Τι γίνεται, φίλε, όλα καλά? Καλημέρα. Ελένη, τι έγινε? Καλά, Σταύρο, εσύ? Σου λυπώ. Πάρα πολύ. Τους κύκνους δεν ανέβασε σήμερα όμως, κάθε πρωί τους ψάχνω. Σήμερα. Μου κάνει κόμψες ο κύκνος απέναντι. Μια κρίση αντιλαμβάνομαι. Κοίτα, ότι σε έχει αντικαταστήσει ένας κύκνος, να σε προβληματίσει. Με προβληματίζει και ότι μπαίνω εγώ στη διαδικασία να δω κάθε πρωί τι κάνει ο κύκνος, επίσης με προβληματίζει. Φαντάζομαι πως μπαίνουν για να δουν τι κάνεις εσύ κάθε πρωί. Ναι. Και επίσης με προβληματίζει ότι έχεις πάρει τον ήλιο εκεί. Έχεις κάνει ηλιόλουστο το Φένλο. Που έχει να δει ήλιο. Άκουρα, το Φένλο κάτι 3 χρόνια κοντά. Κάποτε η αξία μου θα αναγνωριστεί. Ωραία, έφυγα από εκεί και έχετε 15 βαθμούς. Ισχύει. Εδώ έχει 25 και ήλιο. Ωραία. Και το βλέπαμε και χθες στο Φιλικό. Εδώ με βροχή, ξέρεις. Έχω κάνει ένα χρωματάκι. Ναι. Έχω κάνει ένα χρωματάκι θεϊκό. Ωραία, θα γυρίσω χωρίς κοντήσου. Χωρίς τι είπα. Χωρίς αντιβιακό. Καλό. Γιατί ήθελα να πω να ρίξω στο μαζί το κοντήσου γιατί σκάσαμε. Α, τέτοια, λένε. Ναι. Στο μεταξύ, για να καταλάβετε τι είναι, του λέω να ανοίξει τη σκεπή από πάνω και δεν την ανοίγει. Λες και θα ξαναπάρουμε αμάξι που ανοίγει η σκεπή στη ζωή μας ποτέ. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι, το GPS το έχει το ονομάσει Μελίνα, είδα καλά στο βίντεο τον απεσταλμένο. Μελίνα. Και, δηλαδή Μελίνα. Είστε ο Σταύρος, ο Δημήτρης και η Μελίνα στο αυτοκίνητο κάθε μέρα. Και ο Στέργιος πίσω μας. Και ο Στέργιος. Γεια σου Στέργιο. Ναι, γεια σου Στέργιο. Καλημέρα, καλημέρα. Χαιρετίσματα. Εσύ θα συμφωνήσεις με αυτή τη σκέψη που έχω κάνει. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή πατέντα, αλλά δεν έχω τον τρόπο να την υλοποιήσω. Βάλ το λίγο στο μυαλό σου. Πιστεύεις ότι ένα GPS το οποίο θα είχε μεν ελληνικές οδηγίες, αλλά θα έχει και μπινελίκη, ρε φίλε, θα ήταν πολύ χρήσιμο? Δηλαδή, θα σου έλεγε στα 400 μέτρα δεξιά φεύγεις ευθείας, ωραία. Να φωνάζει, πού πάω, ζω, γύρνα πίσω. Ναι, άνα, μπράβο. Πόπο το βλάκα, άντε τώρα πάλι, ξανά από την αρχή. Ναι. Φύγε ευθεία, ξέρω. Ναι, αλλά μπορώ να πέσω κι εγώ. Α, να υπάρχει, να κάνετε και διάλογο. Να interaction, ναι, δηλαδή, να υπάρχει. Ναι. Να πω, πες το πιο γρήγορα με βόδι. Ναι, μην μου κόψεις να προλάβω, τραγούδι. Ναι. Μην μου κόψεις το τραγούδι, δεν βλέπεις μισθό ρεφρέν. Ζων. Ωραία. Ναι, γιατί αυτό το στρίψτε στα 200 μέτρα αριστερά. Και μετά στρίψτε αριστερά, δεν λέει. Να σου πω κάτι, δεν έχεις προσέξει όμως ότι έχει προσαρμοστεί στα δεδομένα του εξωτερικού. Δεν βρίζει άντερε ζων που πας. Σωστά. Φωνάζει ένα άνοιγμα. Για να μπορέσει να εννοηθεί με τον άλλο. Ναι, ναι. Μεγάλη υπόθεση. Να σου πω, πες λίγο ρε φίλε τώρα, μπει σε βαθύ ατάκι σε βνεχθέ. Εκεί κοντά δεν ήσουν. Μπροστά του ήσασταν. Άκουγα, ο Μπίσεσβαρ πρώτα απ' όλα δεν είναι ποδοσφαιριστής. Ναι. Είναι κάτι παραπάνω, δηλαδή. Είναι μια οντότητα στον πλανήτη χρήσιμη. Δηλαδή αν ο πλανήτης ήταν γεμάτο Μπίσεσβαρ, ωραία, θα ήταν ένας πολύ ωραίος πλανήτης. Δεν θα ψάχναμε τι γίνεται στον Πλούτονα. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή ο Μπίσεσβαρ είναι, πώς θα το καταλάβεις τώρα, τελειώνει το συμβόλαιό του. Όποιος σκέφτεται να το ανανεώσει, αφιταλαντεύεται, 30 μαχαιριές. Όχι 29, 30. Εντάξει, δεν φεύγει ο Μπίσεσβαρ από τον ΠΑΟΚ. 70 χρόνων, πάρε ο Μπίσεσβαρ στον ΠΑΟΚ. Ωραία.
Δεν με ενδιαφέρει το ποσό. Ένα ευρώ συμβολικό θα έχει συμβόλαιο. Δεν με ενδιαφέρει, δεν πάει πουθενά. Αυτή η οντότητα, αυτή η προσωπικότητα, αυτό το αριστούργημα, αυτό το αλάνθα στο πλάσμα. Το έργο τέχνης. Το έργο τέχνης κανονικά. Δηλαδή το έργο τέχνης. Χθες, για να γίνει περισσότερο... μια γκόμενα στο Instagram, χρησιμοποιεί 4.000 φίλτρα. Ενώ αυτό είναι από φυσικού... Ναι, ναι, ξυπνάει και είναι έτσι. Ή δείχνει το μισό της μάγουλο, Ελένη. Το άλλο είναι τιμωρημένο, Σταύρο, το έχουμε πει. Ναι. Κάποιος της είπε ότι είναι καλλιτεχνικό να δείχνει στο Instagram το ένα μάγουλο και βλέπουμε το ένα μάγουλο. Και της έδωσε ο άντρας της μπουνιές το βράδυ και πρέπει να κρύψει το άλλο μισό. Λες και γεννήθηκε στην Πολύχνη. Τέλος πάντων. Το ξεπερνάμε και αυτό. Θες να με ρωτήσετε κάτι για τον Πάο και γενικά να κάνετε μετά. Θες ότι Μπινελίκη έριχνε ο Μπίσης βρώτη κραυγή έδινε, περνούσε από το μικρόφωνο. Καταρχάς, να σου πούμε ότι με το που βγήκε στον αέρα ήρθαν ερωτήσεις για κόλκα. 1, 2, 3. Λοιπόν, να πούμε στον κόσμο ότι θα προσπαθήσουμε τώρα να ρωτήσουμε όσα περισσότερα μπορούμε, αλλά στις 5 το απόγευμα, στο ΠΑΟΚ 24, live chat με Σταύρο Κόλκα και Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Μπαίνετε στο live, στέλνετε. 5 το έχουμε, ναι, 5 το έχουμε το γραμματισμένο. Ναι. Απλά... Όπα, τον χάνουμε, τον χάνουμε, τον χάνουμε. Σταύρο. Όχι, γιατί, περιφερειακό, είμαι περιφερειακό. Επειδή παίρνω περιφερειακό. Ring road. Ring road. Για πες. 5 η ώρα. Παλιά δεν ήξερα πως λέγεται ο περιφερειακός και θέλω να εξηγήσω σε ένα παίκτη ξένο πως λέγεται από πού να έρθει κάπου. Και για πες. Να κάνω μια συνέντευξη. Και του λέω you go here there and then you see the sign of περιφερειακός. Τι να του πω ρε. Σαν μια άλλη συνάδελφο που έλεγε did you make the προσφυγή, θυμάσαι. Πολύ παλιά, αυτό είναι το 2001, ναι. Από τότε τα δεκάδες ταξίδια μας έχουν κάνει κάτι ξοξμόρδι. Ναι. Και βγαίνει προς τα έξω. Ναι, ναι, και αυτό βγαίνει προς τα έξω, ξεκάθαρα. Animal, your house, 5 η ώρα το απόγευμα, ρωτάτε ό,τι θέλετε μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Τώρα πάμε λίγο στα δικά μας και στο φιλικό. Τι είδαμε και τι κρατάμε, τι μας άρεσε και τι όχι, Σταύρο. Ελένη μου, να σου πω κάτι. Αν συνεχίσεις να μιλάς κλισέ στον αέρα, θα έρθω εκεί, θα σηκωπαρίσω και θα φύγω ξανά. Μισή ώρα. Χρήσιμα συμπεράσματα για το Παναγιώτη. Ναι. Εντάξει, ξεκινάμε από τα βασικά. Τι να δούμε σε ένα φιλικό που παίζει ο ΠΑΟΚ με την ΚΑΠΑ 23 της Γάνης που είναι, ξέρω εγώ, σε ένα επίπεδο σαν της ΚΑΠΑ 20. Γιατί δεν είδες ωραία πράγματα, δηλαδή έτσι όπως ήρθε το πρώτο γκολ. Δεν είναι όμως, δεν είναι σταθερές αυτά που είδαμε. Εντάξει, γιατί που είδαμε, η σταθερά του Πέλκα δεν είναι, το γκολ του Πέλκα δεν είναι μια σταθερά. Το χτύπημα στο σουτ του Πέλκα είναι μια διαφοροποίηση. Το χτύπημα που κάνει δεν το έχει ξανακάνει. Συνήθως ο Πέλκας ψάχνει το πλασέ το δυνατό. Είναι η πρώτη φορά που χτυπάει έτσι η μπάλα και πάει εκεί που πάει. Γιατί μόνο έτσι πάει εκεί που πάει. Ο Πέλκας είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που ήξερε ποιες είναι οι αδυναμίες του. Είχε την ψυχή να αντέξει καψόνια και αδικίες. Ωραία. Και όταν πήρε την ευκαιρία, εκτός ότι έδειξε τα τέτοια του, ωραία. Κυριολεκτικά. Να έδειξε γενικότερα τα τέτοια του, ναι. Εντάξει. Και κάθε χρόνος που περνάει, βάζει και στοιχεία στον πλήρωνο συγκλονιστικά. Δηλαδή, ξεκίνησε έχοντας μια καλή ταχύτητα και μια τεχνική. Αλλά τεράστια κενά στο παιχνίδι του. Βελτιώθηκαν τα καλά διαστήματα. Ωραία. Αμυντικά ήταν μέτριος έως κακός. Πλέον είναι ο καλύτερος στις παγίδες, στο pressing και στα κρεψίματα των 2-3 αντιπάλων. Ωραία, τα νούμερά του ήταν πάντα καλά, έγιναν καλύτερα. Η ηγετική φυσιογνωμία είναι, δεν το συζητάμε. Δύναμη έχει βάλει στο παιχνίδι του. Εντάξει, και τακτική συμπεριφορά έχει βάλει στο παιχνίδι του. Άρα, ό,τι και να λέμε για τον Πέρκα, μέρα με τη μέρα έφτασε σε ένα σημείο πλέον να θεωρείται top παίκτης για το επίπεδο, το πολύ ψηλό επίπεδο του ΠΑΟΚ και βέβαια του ελληνικού παραθύματος. Για να το πούμε και, μπασχετικά, Σταύρε, έχει μεγάλο impact στην ομάδα, έτσι, αυτό θες να πεις. Αυτό εξηγεί στους ιόλους. Ξεκάθαρα. Έτσι, μπράβο. Έχει μεγάλο impact, ρε φίλε. Ναι. Πες το σωστά. Μα αυτό μου έλεγε πριν 5 χρόνια, πρέπει να αποκτήσω impact στην ομάδα. Άνα, μπράβο. Άνα, μπράβο. Ναι. Από εκεί και πέρα, το ότι ο Πέλκας δεν βλέπει κανέναν, δηλαδή ειδικά σε τέτοια περίπτωση το χρησινό, μπαίνει και δεν βλέπει κανέναν. Εντάξει, δεν είναι αόρατη όλοι οι άλλοι. Οι αντίπαλοι, οι συμπαίκτες, δεν βλέπει κανέναν. Ωραία, από εκεί και πέρα,
που περιμέναμε να δούμε το Ζαμπά από το παιχνίδι. Δεν ήταν καλό. Περίμενε, πριν πας στο Ζαμπά, μία ερώτηση. Χθες έλεγες ότι δεδομένου ότι ο Βιερίνια πέρσι δεν έκανε προετοιμασία και πώς τον βλέπεις φέτος, περιμένεις έναν πολύ διαφορετικό ανεβασμένο Βιερίνια. Ισχύει το ίδιο και για τον Μπέλκα, δηλαδή πέρσι ήταν με άλλον προπονητή. Είχε άλλη ψυχολογία, άλλη αυτοπεποίθηση. Φέτος συνεχίζει με Λουτσέσκου. Περιμένεις καλύτερο Μπέλκα. Λογικά από τη στιγμή που ο Μπέλκα είναι μία. Ο Λουτσέσκου συμμετέχει στο project Μπέλκα. Ο Μπέλκα αισθάνεται καλύτερα, ο Λουτσέσκου αισθάνεται καλύτερα. Ωραία. Είναι λογικό να είναι βελτιωμένος όταν έχει έναν άνθρωπο που τον εμπιστεύεται. Αλλά επειδή είπες για προετοιμασία. Προετοιμασία δεν έκανε ο Κατουρί πέρσι. Φέτος βλέπουμε ένα Κατουρί ορεξάτου, φρέσκο, ωραία, που ψάχνει τον ρόλο του. Προετοιμασία δεν έκανε ο Μαουρίτσιο. Ωραία, περιμένουμε βελτιωμένο Μαουρίτσιο. Προετοιμασία δεν έκανε ο Άντρε, περιμένουμε βελτιωμένο Άντρε από την αρχή. Ωραία, προετοιμασία δεν έκανε και άλλους. Όλοι δεν κάνανε προετοιμασία πέρσι. Αυτό που έγινε, αλλά τέλος πάντων, ειδικά αυτοί που ήρθαν τελευταία, δεν κάναν τίποτα. Άρα, εκτός την βελτίωση που έχει μια ομάδα που προπονείται μαζί μέρα με τη μέρα, περιμένουμε και καλύτερο ξεκίνημα το οποίο δεν υπήρχε πέρσι. Εντάξει. Mm-hmm. Για λόγους καθαρά αθλητικούς ποδοσφαιρικούς. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Από εκεί και πέρα, τα νέα πρόσωπα, ο Ζαμπά. Όπως και να το κάνουμε, το παιδί τώρα σε μία μέρα βρέθηκε από το Γκρόσνη στη Θεσσαλονίκη, υπέγραψε, έφυγε η Ολλανδία. Ψάχνει τα πατήματά του. Εντάξει, μην περιμένει κανείς να δει έναν παίκτη που θα περάσει 12, θα βάλει γκολ κτλ. Ψάχνει τα πατήματά του, ψάχνει τις κινήσεις μέσα στο γήπεδο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Λουτσέσκου χθες είχε αντιταχθεί μαζί του με το που τελείωσε το παιχνίδι για να του εξηγήσει πέντε πράγματα. Τα παιδιά που έφυγαν και γύρισαν. Εντάξει, για μένα ο Χαρίσης είναι top ταλέντο. Δηλαδή ο Χαρίσης είναι ένας ενδυνάμει Πέλκας. Αν στο μυαλό του πει το τι πρέπει να κάνει και αν ο ΠΑΟΚ αποφασίσει ότι είναι ένα project που λένε οι φίλοι μας μπασκετικοί που πρέπει να στηρίξει, τότε ο Χαρίσης σε τρία χρόνια θα είναι Πέλκας. Σε άλλη θέση βέβαια, με άλλα χαρακτηριστικά, αλλά θα έχει τέτοια σημασία μέσα στην ομάδα. Ο Χαρίσης είναι αυτό που βλέπεις όλες τις βάσεις έτσι να υπάρχουν, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και το έδαφος. Ναι, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να καταλάβει ότι έχει ένα κορμό 32 χρονών. Ναι. Αν δεν ετοιμάσει τη συνέχεια, θα έχει πρόβλημα. Ναι. Και αυτή τη στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο παίζουν παράλληλα Χαρίσης, Λάμπρου, Λιμιός, Πέλκας, Μιστακίδης. Πέντε για μένα top ταλέντα που πρέπει να γίνουν project. Ο Πέλκας τελείωσε, είναι άλλο επίπεδο πλέον, εντάξει. Ο Μιστακίδης θα ήταν άλλο επίπεδο αν είχε τραυματισμό. Δίνει τη μάχη του, δεν πιστεύω να το καταφέρει. Τα χαρακτηριστικά του Μιστακίδη, δεν είναι απλά να τα αγοράσεις, δεν είναι 1,5-2 εκατομμύρια. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Και εσύ τα έχεις εκεί, δούλεψέ τα. Και δεν έχει ο Μιστακίδης. Δεν έχει διάθεση, δεν έχει τεχνική, δεν έχει τελειώματα, δεν έχει δύναμη, δεν έχει άλμα. Δεν έχει ομαδικό πνεύμα, τι δεν έχει. Το κυριότερο απ' όλα έχει, μπορεί να παίξει σε τρεις θέσεις, έτσι. Και έχει δύο πόδια. Τέσσερις. Μπορεί να παίξει πίσω από το φως. Σωστά. Μπορεί να παίξει φως, μπορεί να παίξει και πλάγια. Έτσι. Αλλά εγώ λέω ότι είναι φως. Και μόνο φως τον βλέπετε, project, έτσι. Όταν μιλάμε για project Νίκο, δεν μπορούμε να λέμε είναι πίτα γύρω απ' όλα. Ναι, σωστά. Θα πρέπει να δώσεις μια κατεύθυνση. Έχεις δίκιο, ναι. Σωστά. Ναι. Πρέπει να αποκτήσει αγωνιστική ταυτότητα. Athletic ID που λέει η Πασχετική. Α, ναι, μπράβο, πολύ ωραία. Όχι, δεν έχει υποθεί, αλλά ας το κρατήσουμε. Ας το βάλουμε εμείς τρεφή, γιατί δεν κατάλαβα. Πάμε στο επόμενο blog. Ναι, άρα μπράβο. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, για μένα αυτό που φαίνεται είναι ότι το ήδη διαμορφωμένο group που υπάρχει, το πολύ ισχυρό ποδοσφαιρικό group που υπάρχει, μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα σε αυτά τα παιδιά που αναφέρω για να γίνουν κομμάτι τους, να αποκτήσουν αγωνιστική ταυτότητα και πάω να έχει μια συνέχεια. Αυτό είναι το ορθολογικό, αυτό είναι το σωστό. Mm-hmm. Μιλάω για τους πέντες ή τον Ζαμπά 6. Είναι 6 παίκτες. Τον Μιχόγεβιτς δεν τον βάζω μέσα, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα επίπεδο κάτω και σε ταλέντο και σε οξυδέρκεια ποδοσφαιρική. Και ξεκάθαρα πέμπτο στόπερ, έτσι. Ναι, δεν έχει έδαφος. Ναι. Μιας και μίλησες για τον Μιστακίδη και για τα παιδιά μπροστά τον Λάμπρου, ρωτάει ένας φίλος, σκέφτεται ο προπονητής να δώσει την άδεια για να φύγουν δανεικοί Μιστακίδης και Λάμπρου? Μιστακίδης πρώτα απ' όλα πώς θα φύγει για άδεια, Ελένη, το κουλούρι έχω που τον έχουν τάξει στον Ατρόμητο και τον Μιστακίδη, δεν έχω άλλους μόνο, να βγει μια άσκηση. Έκανα μια κουβέντα με έναν άνθρωπο του team, λέω κοίτα μα χάσω ένα κιλό κάθε μέρα που περνάει μέχρι το παιχνίδι. Έλα, γιατί ψάχναμε φόρ.
Για Βασιλεία. Ναι, προλαβαίνω. Προλαβαίνω. Εντάξει, αυτό έχει καταμισθεί. Ο Πάο ξέρει ότι χρειάζεται φόρ από τη μέρα που βγει ο Κλάρος. Το ότι πέσει δεν τραυματίστηκε ο Πρίγιοβιτς και ο Κουλούρης δεν σημαίνει, και δεν είχαμε Ευρώπη, δεν σημαίνει ότι ήταν και σωστό ότι είχαμε δύο φόρ. Ναι. Εντάξει, και του Πούκη η ιστορία τελείωσε. Και ο προπονητής δεν σου λέει φέρε μου αυτόν. Ο προπονητής σου είπε φέρετε μόνο φόρ. Με μια κίνηση στον Πούκη. Και έλεγε και πολύ. Τον χάνουμε. Τι γίνεται, όλοι οι ring roads αυτό το πρόβλημα έχουν. Να τον ξαναπάρουμε, μήπως. Έλα, έλα Σταυρέ. Αρχές δεδομένες ζητούσαμε. Το βρήκαμε. Ξαφνικά τέλος. Τι είναι αυτά. Ναι, και το ένα κομμάτι της προετοιμασίας έφυγε, πάει. Πάμε για το επόμενο τώρα. Κομμάτι της προετοιμασίας έχουμε. Ναι. Και σου λέω, πότε βγήκε ο Κλάος, 20 Αυγούστου. Από τότε θέλουμε φόρ. Κατηγορούσαν τον Κουλούρη όλοι πέρσι που έλεγε ο Κουλούρης παιδιά. Ήτανε για τρίτος φορ. Το ότι έφτασε ήταν δεύτερος και χρησιμοποιήθηκε για να ξυπνήσει ο Πρίγιοβιτς δεν ήταν θέμα του Κουλούρη. Ήταν θέμα του Πάου που δεν είχε καταστεί στον Κλάους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εδώ τώρα που μιλάμε θα πρέπει να είμαστε λίγο σοβαροί και να δούμε ότι τα θέλω του προπονητή δεν έγιναν πραγματικότητα. Και επειδή έχουμε την αραζονία των χρημάτων, κάτι που εμένα δεν μου αρέσει σαν παόξι, έχουμε λεφτά καλύπτουμε τα λάθη μας. Το χρόνο δεν τον πληρώνεις. Τον χρόνο δεν μπορείς να τον πληρώσεις. Ο χρόνος φεύγει. Και δεν έρχεται πίσω. Και αυτό το βρίσκεις μπροστά σου μετά. Έτσι, αυτόν τον χρόνο που φεύγει. Στα κεντρικά χαπ θα την πάρουμε την άκρη. Ο Κάνιας μου θέλει να πει. Ο Μαουρίτσιο, ο ένας, ο άλλος, ο Χαρίζης, έρχεται από πίσω. Μπα, πρέπει να είμαστε τώρα σε φάση που κάπου περνάνε τα παιδιά. Ναι. Έλα, έλα Σταυρέ. Έλα, δεν μ' ακούω. Έλα, ναι, λίγο χανόμαστε, λίγο σου ξαναβρίσκουμε, αλλά εντάξει, όλα καλά, για συνέχισε. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Δύσκολα. Ας κλείσουμε και ας πάρουμε σε έτσι 30 δευτερόλεπτα ένα λεπτάκι να φύγουν από το δύσκολο σημείο. Συνεχίζουμε λίγο την κουβέντα μας με τον Σταύρο. Να επικοινωνήσουμε μήπως μετά το διάλειμμα. Λες να το κάνουμε έτσι. Το κάνουμε έτσι. Για να δούμε. Άμα είναι να κάνουμε τώρα την κουβέντα και να αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά. Εντάξει, τραβήξαμε λίγο παραπάνω. Προσπαθούμε να βρούμε ξανά και τον Σταύρο. Το Λεβέκ μου είχαμε ρωτήσει. Ναι, ναι, αυτό θέλω να σου πω. Πάμε διάλειμμα, ωραία. Με τον goal του Πρίγιο θα κερδίσει σήμερα η Σερβία και θα συνεχίσει στο Μουντιάλ, έτσι για να τραβιέστε μετά όλοι μεταξύ σας εκεί πέρα. Πάμε στο διάλειμμα και... Τι να πούμε, Νίκο. Δεν ξέρω. Τι να πούμε, Νίκο. Δεν ξέρω. Έχουμε αφήσει μια κουβέντα στη μέση. Ναι. Είναι κρίμα να την κλείναμε έτσι. Ναι, ναι, ναι. Η οποία θα συνεχιστεί σε πολύ λίγο, γιατί για όσους βλέπετε, για εσάς μάλλον, που παρακολουθείτε κάθε μεσημέρι το ΠΑΟ 24 on the road, καταλαβαίνετε ότι πάντα υπάρχουν απρόοπτα. Ναι. Θεωρώ ότι και στο σημερινό θα υπάρχουν απρόοπτα. Λες, ε. Έτσι, έχω μια τέτοια πληροφόρηση. Ναι. Δηλαδή, τι λες ότι μπορεί να συμβεί, ας πούμε, κάτι κακό. Κοίταξε, πήγαν να τρακάρουν, έτσι, μακριά από εμάς. Εννοείται ότι ήταν λάθος του Δημήτρη, που δεν ξέρει τους κανόνες που πηγαίνει το κάθε αυτοκίνητο. Πήγανε να πατήσουν μια θεία της προάλλες. Ναι. Και σήμερα κάτι δεν θα συνέβη. Κοίταξε, τώρα έχω κάτι να πω για ένα γνωστό. Δεν θέλω να το δώσω ακόμη αυτό, το απρόοπτο το οποίο καθυστερεί την τηλεφωνική μας επικοινωνία. Υπάρχει ένα γνωμικό για το τιμόνι, το οποίο δεν είναι ραδιοφωνικό όμως και δεν μπορώ να το πω. Όχι, ναι, κατάλαβα τι εννοείς. Δεν μπορώ να το πω όμως στον αέρα. Ο φίλος 371 ρωτάει, παιδιά, καλημέρα, ωραίο ξεμούδιασμα χθες και ευκαιρία να δείξουν κάποια πράγματα τα παιδιά. Μήπως παίζει κάτι μεταξύ Λάμπρου και Μιστακίδη ή Λάμπρου και υπόλοιπης ομάδας, γιατί στο γκολ του Λάμπρου κανείς δεν πήγε πάνω του και στο γκολ του Μιστακίδη ο Μιστακίδης δεν δίνει το χέρι του στο Λάμπρου. Μήπως είναι ιδέα μου, ευχαριστώ. Δεν αντιλήφθηκα κάτι τέτοιο, να πω την αλήθεια. Καταρχάς, μπράβο στην παρατηρητικότητά σου αν έχει γίνει έτσι. 371, αλλά ναι. Δεν νομίζω. Δηλαδή, τι θέμα να υπάρχει, ας πούμε, δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, πρώτο φιλικό. Κοίταξε, δεν είναι. Αν το πας με τη Ζαγοράκη, η αλογική ότι η ομάδα φαίνεται στους πανηγυρισμούς,
Ναι. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, οκ. Okay. Αλλά ναι, μου φαίνεται πολύ. Και στο Μαουρίσιο δεν είδα να πηγαίνουν όλοι πάνω ναι, του να με τρέχουν, την ίδια. Ας πούμε, στον κόλτο φιλικό, ας πούμε, να σκιστούν να πέσουν πάνω του. Ναι, η αλήθεια okay. είναι αυτή. Ναι. Κοίτα, αν το βλέπαμε στο μάτς με τη Βασιλεία να πανηγυρίζει μόνος του, ο Λάμπρου ναι. ή ο κάθε Λάμπρου. Ναι. Εντάξει, κάπως θα το παρατηρούσαμε περισσότερο. Σωστά. Αλλά σωστά. τώρα πρώτο φιλικό, ξεμούδιασμα, προπόνηση έτσι δυνατή, πόσο να πανηγυρίσει ένα γκολ. Στο μεταξύ, εσύ με το Λεβέκ, τι έχετε πάθει. Έχει γίνει, πώς το λένε. Είναι ρε παιδί παράκρουση. Μου, παράκρουση με το Λεβέκ. Δηλαδή, μηνύματα και σε μένα ξανά για το Λεβέκ. Μήπως έπαθε κάτι, μήπως είναι σοβαρό. Τα οποία καταλαβαίνω ότι είναι κοινωνικά έτσι. Απλά μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, που το αναφέρουμε διαρκώς. Εντάξει, βέβαια για το Λεβέκ η κατάσταση έχει φτάσει να είναι ανέκδοτο πλέον, ξεκάθαρα. Δεν μπορείς να το πάρεις και πολύ στα σοβαρά μετά και το χθεσινό. Αλλά το, έχει κάνει και το μαλλί, το έχει. Έχει κάνει ξανθό. Και εντελώς ξανθό το μαλλί. Και βάψω μαλλιά, δηλαδή. Όλα τα στραβά. Κοίτα, δεν υπάρχουν λόγια για το χθεσινό. Όντως μπορεί να αισθάνθηκε ενοχλήσεις, όντως να μην ήταν σε θέση να αγωνιστεί. Όντως. Εγώ τα δέχομαι όλα. Αλλά από πέρσι, τα όσα έγιναν πέρσι στην προετοιμασία, το πώς εξελίχθηκε η χρονιά για εκείνον και το πώς ξεκινά η νέα σεζόν, θέλοντας να του δώσουν μια νέα ευκαιρία έτσι για να κάνει και ο ίδιος το restart, και το πώς δεν το εκμεταλλεύεται και πώς στο πρώτο φιλικό μένει εκτός, ενώ είναι να πάρουν όλοι ένα 45 λεπτό, έχουν βγει οι ενδεκάδες για κάθε ημίχρονο. Είναι η κατάσταση για γέλια, έτσι. Είναι ανέκδοτο η ιστορία. Πρέπει να βρεθεί λύση και όταν βγαίνει και ο Λουτσέσκου και λέει ότι μας έχει προβληματίσει, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός για τον Λεβέκ. Το επόμενο βήμα θα είναι στο ανάλογο άρθρο, όταν θα παίξει ποτέ, ο τίτλος να είναι πάλι στο Παρακολουθείς 4, απρόοπτο με Λεβέκ. Γιατί παίζει. Εκεί ήθελε το απρόοπτο. Απρόοπτο με Λεβέκ. Απρόοπτο με Λεβέκ, κανονικά στην ενδεκάδα. Σήμερα και τέτοια, ναι, καταλαβες. Έκπληξη προκάλεσε και τέτοια. Για πρώτη φορά ο Λεβέκ έβγαλε 30 λεπτό, ναι, λέω εγώ τώρα. Ναι. Απρόοπτο με Λεβέκ που παίζει. Αυτό θα είναι το απρόοπτο. Τέλος πάντων, ας μείνουμε λίγο στο παιδί το άλλο που έπαιξε του Λεβέκ. Και το λέω γιατί ο Παλογιάννης έβγαλε και τα 90 λεπτά, έπαιξε θέση που δεν είναι η φυσική του. Και ήταν πολύ τίμιος. Ήταν όχι απλά τίμιος. Το παιδί στο δεύτερο ημίχρονο του έκανα νόημα και του έλεγαν από τον πάγκο: αν θέλεις να βγεις, βγες. Γιατί υπήρχε μια επιβάρυνση, έτσι, υπήρχε μια σωματική κούραση και τους έκανε νόημα ότι όχι, θα αγωνιστώ κανονικά. Δεν ξέρω πώς τον έβγαλαν από το γήπεδο. Λογικά με κάνα καροτσάκι για να ξεκουραστεί. Εντάξει, γιατί για αυτό σημαίνει και μετά. Ήταν λίγο πολύ επίπονο για τον ίδιο γέμισε, να βγάλει όλο το 90 λεπτό. Είχε και κάποια ανεβάσματα. Βέβαια, μιλάμε για ένα παιδί μικρό, για ένα 18χρονο, έτσι. Είναι ο μόνος πιτσιρικάς από την K20 που πήρε προαγωγή εντός εισαγωγικών από τον Λουτσέσκου και βρέθηκε στην Ολλανδία, παίρνει έτσι μια γεύση από την πρώτη ομάδα και όπως είπε ο Λουτσέσκου, αν δουλέψει σωστά, αν το μυαλό του είναι μέσα στο κεφάλι του, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα αφήσει πάρα πολύ ωραία πράγματα και θα κάνει μεγάλη καριέρα. Mm-hmm. Είναι πολύ νωρίς, πήρε χθες μια πρώτη γεύση, αγωνίστηκε σε μια θέση που δεν είναι η φυσική του. Ο Μπαλογιάννης, ο οποίος ξεκίνησε ως εξάρι, στη συνέχεια ο Γκαρσία και οι συνεργάτες του είδαν ότι είχε πράγματα να δώσει μέσα στο γήπεδο, οπότε τον βάφτισαν, τον χρησιμοποίησαν περισσότερο ως οχτάρι και ξαφνικά τον είδαμε χθες να αγωνίζεται σε μια εντελώς διαφορετική θέση. Πρόκειται για ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, αλλά έφυγε στο εξωτερικό, έτσι δοκιμάστηκε στην Ακαδημία της Arsenal, στην K19 της Arsenal στην Αγγλία. Από εκεί οι Λονδρέζοι τον έδωσαν δανεικό στην Τσβόλε. Από εκεί και από την Τσβόλε που δεν είχε πάρα πολλές συμμετοχές, επανήλθε στον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ πολύ απλά δεν πήρε ποτέ τα μάτια του πάνω από το συγκεκριμένο παιδί, πάνω από την συγκεκριμένη περίπτωση. Στον ΠΑΟΚ ξεκίνησε να καταγράφει συμμετοχές στο δεύτερο μισό
της σεζόν. Στην αρχή δεν ήταν στα πλάνα του Γκαρσία, αλλά σιγά σιγά μέσα από τις προπονήσεις, εγώ κρατάω πάρα πολύ αυτό που είχε πει ο Κώστας Ιωσηφίδης, ότι ο Γκαρσία είναι ένας δίκαιος προπονητής. Όταν βλέπει ότι δουλεύεις στις προπονήσεις και ότι δίνεις πράγματα, να είναι σίγουρος οποιοδήποτε, ο κάθε πιτσιρικάς, ότι θα πάρει την ευκαιρία του και θα πάρει λεπτά συμμετοχής και σε παιχνίδι. Το ίδιο έγινε και με τον Μπαλογιάννη και από τη στιγμή που μπήκε μέσα στο γήπεδο, δεν ξαναβγήκε. Πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την K20 και πριν από λίγες ημέρες ετοίμασε τα πράγματά του για να βρεθεί στην Ολλανδία και να καταγράψει έτσι το πρώτο 90 λεπτό μαζί με την μεγάλη ομάδα του Δικεφάλου. Φίλε μου, 7-18 δεν υιοθετούμε πράξεις βίας. Ας μένουμε σε αυτούς που παίζουν. Αυτή είναι η σημαντική τώρα. Αυτοί που δεν παίζουν, εντάξει. Το θέμα είναι για το συγκεκριμένο, έχουμε καταλάβει πλέον τι γίνεται. Το να μένει στην ομάδα δεν νομίζω ότι. Τώρα ο φίλος 7-18 κάνει συνειρμικά δένει την χειρονομία του Μαραντόνα. Έτσι. Ναι. Στις εξέδρες μετά το 1-2 με το Λεβέκ. Δεν υιοθετούμε σε καμία περίπτωση. Εννοείται. Σε παρακαλώ. Όχι. Το παιδί είναι ξεκάθαρο ότι δεν θέλει να παίξει μπάλα. Γιατί να το κατάσχει να το λεπτομέρειε. Στα 18 δεν μπορούσα να διαβάσω διαφορετικά το μήνυμα σου. Το έδωσα. Ναι. Άστο να φύγει. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, κάτι ασχολούμαστε με τον Μπαλογιάννη και τον όποιο Μπαλογιάννη παίζει παρά με τον Λεβέκ που δεν θέλει κιόλας να παίζει όπως φαίνεται. Έτσι. Λοιπόν. Να σταθούμε και στον Λάμπρου γιατί έκανε δηλώσεις χθες. Θυμάστε τι μας έλεγε ο Δημήτρης στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί του. Ότι είναι μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις για τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ πάνω στην Ολλανδία. Και νομίζω ότι το είδαμε λίγο στο πρώτο φιλικό. Μπορεί να μιλάμε και να ακούγεται κάπως γιατί μιλάμε για φιλικά προετοιμασίας, για το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο ανεπίσημο παιχνίδι της σεζόν. Αλλά εγώ επιμένω ότι κάποια πράγματα τα βλέπεις. Δηλαδή αυτό που έλεγα πριν, ότι τις κινήσεις του Πέλκα, τη διάθεση του Πέλκα, το πόσο διαφορετικός είναι ο Πέλκας, το τι αυτοπεποίθηση έχει ο Πέλκας, τον Λάμπρου, αυτό που μας έλεγε ο Δημήτρης χθες με τα λόγια, το πώς κινείται στο χώρο, τι διάθεση έχει και το τι προσπάθεια καταβάλει για να μένει στον ΠΑΟΚ, το είδαμε. Τον Μιστακίδη σε ρόλο φορ και αυτά τα στοιχεία που πρέπει να έχει ο φορ, τα είδαμε. Τον Ζαμπά που θέλει χρόνο, το είδαμε. Τη συνεργασία που έβγαλαν τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ και ήρθε το πρώτο γκολ, το είδαμε. Είδαμε κάποιες κινήσεις στο χώρο, κάποιες συνεργασίες, αυτά που ήθελα να δει και ο Λουτσέσκου από το παιχνίδι. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Το 5-0 δεν σημαίνει τίποτα. Κρατάμε τους 5 διαφορετικούς σκόρερ. Κρατάμε τη διάθεση στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ να βγάλει φάσεις και έβγαλε φάσεις. Υπήρχαν ωραίοι συνδυασμοί με Πέλκα, Μιστακίδη, Χαρίση. Είδαμε πράγματα στο δεύτερο. Το πρώτο ήταν σαφώς σε ένα έτσι πιο χαμηλό τέμπο θα λέγαμε. Είχαν ωραία κυκλοφορία της μπάλας, ήταν πολύ κλειστή η K23 της Γάνδης, δεν μπορούσαν να βρουν εύκολα διαδρόμους. Είδαμε κάποιες ευκαιρίες με τον Κουλούρη, μια σέντρα του Μπίσεσβαρ από τα αριστερά, με τον Κουλούρη να πηδάει σε σωστό χρόνο, αλλά να πιάνει την κεφαλιά που ήθελε. Είναι έτσι φάσεις τα οποία δουλεύτηκαν στις προπονήσεις των προηγούμενων ημερών και μπορέσαμε και τα είδαμε στο πρώτο φιλικό παιχνίδι. Κρατάμε την επέμβαση του Σιαμπάνη, έτσι, για τον οποίο ακούμε και λέγονται κάθε χρόνο πολλά. Στο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο δεν είχε πάρα πολύ δουλειά για τον νεαρό τερματοφύλακα, όποτε χρειάστηκε, εκεί σε μία ανύποπτη φάση, βγήκε και καθάρισε τη φάση. Τι άλλο κρατάμε από το χθεσινό ΠΑΟΚ? Αυτά και πολύ έχουμε αναφερθεί, νομίζω. Έτσι κι αλλιώς το επόμενο είπαμε είναι την Παρασκευή, μετά η ομάδα επιστρέφει, σωστά, επιστρέφει την Κυριακή. Εδώ κάποιες προπονήσεις, ξανά μετά στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας, να δούμε το επόμενο βήμα ποιο θα είναι. Έτσι, δηλαδή να βλέπουμε εξέλιξη και στα επόμενα φιλικά και μέσα από την προετοιμασία. Εν ώψη της Βασιλείας που έρχεται σε περίπου ένα μήνα. Έτσι. Και ο Γιώργος Σαββίδης ήταν χθες στο Χόρς της Ολλανδίας. Έτσι, είναι εδώ και αρκετές ημέρες στην Ολλανδία και συγκεκριμένα στο Άμστερνταμ. Και χθες δεν θα μπορούσε παρά να βρεθεί στο πλευρό της ομάδας. Τα είπε και με τον Λουτσέσκου μετά το τέλος της φιλικής αναμέτρησης. Υπήρχε και αρκετός κόσμος του ΠΑΟΚ που είχε ταξιδέψει από την Γερμανία. Έσπευσαν κοντά του. Νομίζω ότι και τις επόμενες μέρες θα έχουν πολύ χρόνο μπροστά τους να τα πούν και ο προπονητής και η διοίκηση. Ο προπονητής ο οποίος ανέφερε ότι είμαστε στο 80% για τις μεταγραφές, έτσι.
Δεν θέλεις να πει κάτι παραπάνω. Απλά έδωσε ένα στίγμα το πώς κινούνται οι μεταγραφές και σε τι σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις. Το 20% που δηλείται, δεδομένη τιμή είναι ξεκάθαρο. Το 20% μπορεί να είναι. Ναι. Ναι. Αφού είπε 80, καλά είναι. Το απρόβλεπτο μάλλον συνεχίζεται. Οπότε πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Η ώρα είναι 1:30. Κάθε μέρα Μουντιάλ. Κάθε μέρα το. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Απρόπτα συμβαίνουν και συμβαίνουν κυρίως στην Ολλανδία απρόπτα. Ζωντανή εκπομπή. Άρα νομίζω ότι η τηλεφωνική μας επικοινωνία με τον Σταύρο Κόλκα ολοκληρώθηκε κάπως άδοξα. Θα τον ακούσετε και στην. Τα κελιά είναι μικρά, έχω να πω εγώ. Και χωρίς ερκοντήσιο. Καλό δικηγόρο έχεις. Θα βρούμε κάποιον. Ολλανδό ή Έλληνα. Κάποιον να που να συνεργάζεται, ρε παιδί μου, εκεί πέρα στην Ολλανδία. Δεν μπορεί. Και να έχει κάποιες άκρες. Τόσο κόσμο έχει βγει έξω. Τόσο κόσμο έχει βγει. Τόσο brain drain έχουμε. Τι να κάνουμε, να βρούμε έναν. 8 προετοιμασίες. Ναι. Δεκάδες απρόπτα. Βέβαια. Θα μπορούσε να είναι και ένας τίτλος. Γιατί όχι. Εσείς πάντως μπορείτε να τους ρωτήσετε τι ακριβώς έπαθαν, έτσι. Στις 5 η ώρα. Αυτό το 5 η ώρα live. Ναι, ωραία. Ναι. Σημαίνει γενική επιφυλακή ή μόνο οι δύο θα ασχοληθούν, γιατί λίγο με προβληματίσατε τώρα. Λοιπόν, θα ασχοληθούν. Γιατί αυτό είχαμε ζήσει την άλλη φορά, ήταν καταπληκτικό. Περάσει πολύ ευχάριστα. Θα ασχοληθούν οι δύο, γιατί θα καθίσουν πίσω από τους υπολογιστές τους. Ο κόσμος μπορεί να στείλει. Ο κόσμος μπορεί να στείλει τις ερωτήσεις τους, να κάνουν γενικώς μια διαδικτυακή συζήτηση. Ωραία. Με Σταύρο Κόλκα και Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Στις 5 η ώρα ρωτάτε και απαντούν οι δύο. Επιμένεις εσύ με Σταύρο Κόλκα και Δημήτρη Τζορμπατζόγλου αποκλειστικά, έτσι. Για τα πάντα. Επιμένω. Okay. Εμείς τι θα απαντήσουμε από εδώ πέρα. Πού να ξέρω. Όχι, οι δυο τους. Για την προετοιμασία θα είναι το τσάτ. Για τις προπονήσεις πάνω, για τα όσα έχουν ζήσει αυτές τις ημέρες. Οπότε 5 η ώρα συντονίζεστε στο ΠΑΟ24 για να κάνετε το live chat με τους δύο απεσταλμένους. Να ακούσουμε λίγο τον Λουτσέσκου και τα όσα είπε μετά το τέλος της πρώτης φιλικής αναμέτρησης του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε, Χρήστο. Κρατάει από το παιχνίδι, την παρουσία των παιχτών του, από το σκορ, κάτι που εκείνο του έκανε εντύπωση. First of all, that was a very good training for us. Αρχικά ήταν μια πολύ καλή προπόνηση για μας, αυτό κρατάμε. The second, we are focused in the work and we train every day 2 times per day. Then the players are a little bit heavy and I know that it's very difficult for them. But I ask to have a good mentality. Το δεύτερο είναι ότι εστιάζουμε στη δουλειά. Έχουμε κάθε μέρα διπλές προπονήσεις. Καταλαβαίνουμε ότι τα πόδια των παιχτών είναι βαριά ακόμα, αλλά εστιάζουμε στο να έχουμε μια καλή νοοτροπία. On the same time, we try to bring as fast as possible the new players to understand our philosophy and to find the chemistry with the others. Την ίδια στιγμή προσπαθούμε να φέρουμε τους νέους παίκτες κοντά και να έχουν τη χημεία και να καταλάβουν και τους υπόλοιπους παίκτες τους. We continue with this strategy to play games 45 minutes in the first camp. Συνεχίζουμε με την στρατηγική του να παίξουμε 45 λεπτά όλοι οι παίκτες στα πρώτα φιλικά τουλάχιστον στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας εδώ. In which we'll mix the players. Όπου θα υπάρχει μια μίξη. Because we want to give almost everybody at the end of preparation the same minutes in their legs. Ο λόγος είναι ότι θέλουμε να δώσουμε στο τέλος της προετοιμασίας στους όλους τους παίκτες τα ίδια λεπτά συμμετοχή. This way we'll be ready with all our players for the first official game. Γι' αυτό με αυτό το σκοπό θα είμαστε έτοιμοι με όλους μας παίκτες για το πρώτο επίπεδο. Which is our target, to be ready at that game. Το οποίο είναι και ο πρώτος μας στόχος, να είμαστε έτοιμοι για το πρώτο επίπεδο. Yes, special situation and I cannot hide for this situation. I was disappointed. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, όπως είπατε και εσείς, δεν θα κρυφτώ, θα πρέπει να βρούμε μια λύση. I believe that if he accepts this, it is better for him because he's young. He has a huge possibility to learn fast this position and he has the quality, he has vision, he has talent. Could be one of, in the future, one of the best Greek lateral
left defenders in Greece. Πιστεύω ότι αν το αποδεχτεί, γιατί είναι μικρός, είναι ταλαντούχος, μπορεί να μάθει πολύ γρήγορα, έχει πολύ καλή, βλέπει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι, θα έχει την δυνατότητα να γίνει ένα από τα καλύτερα αριστερά μπακ στην Ελλάδα. But on this, on his case, we are talking about future. Αλλά στην περίπτωση του μιλάμε για το μέλλον. Είχατε πει ότι περιμένετε να ολοκληρωθεί το 80% των μεταγραφών πριν την προετοιμασία. Βλέπετε τον κύριο Σαββίδη, έχει κάτι νεότερο, περιμένουμε κάτι. Period in which the team work, are working every day, something would appear. We are, let's say, 80% of the squad at the moment. We are focused on our preparation. Είναι μια περίοδος στην οποία δουλεύουμε πάρα πολύ παραπάνω. Παρ' όλα αυτά έχουμε το 100% του ρόστερ μας και δουλεύουμε στο τέλειο. Τι έγινε, παιδιά? Εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Λουτζέσκο. Το μόνο 4 λεπτά ήταν. Αυτό είναι καλό. Μπράβο. Λοιπόν, δεν κρύφτηκε για τον Λεβέκ. Έτσι. Okay. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Έτσι και δεν θα κρυφτώ. Θα πρέπει να βρούμε μια λύση. Νομίζω ότι για πρώτη φορά βάζει στο πλαίσιο της κουβέντας του το συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί πρέπει και ο ίδιος να απογοητεύτηκε και να εκνευρίστηκε χθες με τον Λεβέκ και το πώς τελικά δεν αγωνίστηκε μέσα στο mm-hmm, γήπεδο. Mm-hmm. Μίλησε για τον Κώστα Μπαλογιάννη, ρωτήθηκε για τον μοναδικό που έβγαλε το 90 λεπτό όπως αναφέραμε. Στην περίπτωσή του μιλάμε για το μέλλον, έτσι είναι πολύ νωρίς ακόμη, μιλάμε για έναν πιτσιρικά, μιλάμε για έναν νεαρό, για μια πρώτη προετοιμασία που παίρνει γεύση. Αν δουλέψει σωστά, μπορεί να γίνει ένα από τα καλύτερα αριστερά μπάκιπ, έτσι, ναι, στην Ελλάδα. Mm-hmm. Άρα το εξαροχτάρι το οποίο. Μιλάμε για το μέλλον, μου τόνισε. Ναι, είχαμε κατά νου στην ΚΑΠΑ 20 και γενικώς τον ακολουθεί στο βιογραφικό του. Μπορεί και να το ξεχάσουμε, αν και εφόσον μείνει στην μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ και δουλευτεί, προπονηθεί στην θέση του αριστερού μπακ. Mm-hmm. Για τις μεταγραφές κρατάμε αυτό, ότι είμαστε στο 80% εντάξει, του ρόστερ. Εντάξει, η παρουσία του Γιώργου Σαββίδη χθες από ένα σημείο και μετά στο φιλικό και μια μικρή κουβέντα που έγινε, ήταν και στο πλαίσιο της ενημέρωσης προφανώς το που βρίσκονται κάποιες περιπτώσεις. Όπως φαίνεται, το θέμα του Πούκη έχει κλείσει για διάφορους λόγους. Από τις τυπικές λεπτομέρειες που... Προφανώς πλέον δεν υπάρχει κάτι που να έχει να κάνει ανάμεσα σε Πούκη και ΠΑΟΚ. Ψάχνει κάτι άλλο. Είναι ξεκάθαρο. Από το Σαββατοκύριακο περίμεναν ενημέρωση από τον ΠΑΟΚ και άνθρωποι του Πούκη. Δεν ήρθε ποτέ. Δείχνει ότι έχουν στραφεί αλλού, ότι παλεύουν κάτι άλλο. Βεβαίως αυτό που είπε και ο Σταύρος, ότι το χρόνο δεν μπορείς να τον αγοράσεις. Όποια επιλογή και να κάνεις. Δεν το κλείνω εντελώς το θέμα του Πούκη. Απλά τώρα που μιλάμε, φαίνεται ότι έχει τελειώσει το όλο ζήτημα. Μιλάμε για τα δεδομένα που ισχύουν τώρα. Ξέρεις, mm-hmm, αυτά μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Όταν ακριβώς η εναλλακτική σου ή η λύση που έχει στραφεί δεν βγαίνει και δεν προχωράει, μπορεί να γυρίσεις σε άλλες περιπτώσεις, στις οποίες έχεις δουλέψει, έχεις κάνει μια προεργασία και μπορείς να εξελίξεις και να κλείσεις θετικά ενδεχομένως. Στόχος μου είναι να παραμείνω στον ΠΑΟΚ. Δίνω τον καλύτερό μου εαυτό στις προπονήσεις. Θα χρόνο δώσω ό,τι έχω και δεν έχω, ώστε να παραμείνω στον ΠΑΟΚ. 1,5 χρόνο πέρασε στον Πανιόνιο, έδειξε πράγματα, έχει επιστρέψει προσπαθώντας να βρει το δικό του χώρο μέσα στην ομάδα. Θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί αυτό, το αν θα παραμείνει. Απλά έχει ξεκινήσει καλά, μας το έλεγε και ο Δημήτρης χθες. Φάνηκε και στο φιλικό ότι έχει ξεκινήσει καλά ο Λάμπρου. Προτού κλείσουμε, ναι, να κάνουμε λίγο μια αναφορά σε ένα θέμα το οποίο δεν έχει να κάνει με. Μπερδεύεται και ο ΠΑΟΚ, ή τέλος πάντων προσπαθούν να μπερδέψουν και τον ΠΑΟΚ για κάποιο λόγο. Κυρίως έχει να κάνει με τον Ιβάν Σαββίδη. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση, η οποία αν είναι σε ένα πράγμα καλή, είναι το κομμάτι της επικοινωνίας. Έχει τον τρόπο να με τους δικούς της διάβλους να περνάει πράγματα προς τα έξω.
από χθες έχει προκύψει, ουσιαστικά από προχθές, απλά σήμερα για κάποιες φιλοκυβερνητικές εφημερίδες γράφουν και φωτογραφίζουν και τον Ιβάν Σαββίδη ότι μαζί με επιχειρηματική κύκλη λέει από Θεσσαλονίκη και Πειραιά, ωραία, σχεδιάζουν αποσταθεροποίηση με αφορμή την παρέτηση ρε εσύ Χρήστο του Λαζαρίδη, μην με το πω και σωστά. Παρέδωσε την έδρα του, έτσι. Όχι, δεν παρέδωσε την έδρα του. Παρετήθηκε από την κυριολεκτική ομάδα, τον Ανέλ. Από πομπή. Όχι, όχι, παρετήθηκε από την κυριολεκτική ομάδα. Και γίνεται ολόκληρο θέμα τώρα γι' αυτό. Κατά το γεγονός ότι οι σχέσεις των δύο δεν είναι όπως ήταν πριν κάποιο καιρό, δεν είναι. Και σε αυτό δεν νομίζω να φταίει ο Σαββίδης, ούτε ο ΠΑΟΚ. Αλλά να έχουν φτάσει σε σημείο να βγάζουν non-paper που να τον φωτογραφίζει με αυτόν τον τρόπο για ένα τέτοιο θέμα. Και να του χρεώνουν ένα τέτοιο θέμα. Ότι έχουμε έτσι πάει σε ένα εντελώς άλλο επίπεδο. Το παρακολουθούμε το όλο ζήτημα. Νομίζω ότι σήμερα υπήρξε και μια έμεση απάντηση μέσα από την εφημερίδα του Ιβάν Σαββίδη, τέλος πάντων, για το συγκεκριμένο θέμα. Γενικά συζητείτε το ζήτημα. Και κρατάμε λίγο μικρό καλάθι για να δούμε πού πηγαίνει η όλη υπόθεση. Γιατί είναι κάτι σοβαρό. Δεν είναι η ώρα για σχολιασμό μιας τέτοιας υπόθεσης. Ναι, αλλά είναι κάτι πολύ έτσι σοβαρό. Ναι, σαφώς και είναι σοβαρό. Αλλά μένει να δούμε πού το πάνε, έτσι, πού το πάει μία πλευρά κυρίως. Για να την σχολιάσουμε. Η μία πλευρά ειδικά που έχει να κάνει με τους κυβερνώντες, βλέπουν που πάει η κατάσταση και προσπαθούν από κάπου να πιαστούν. Απλά εμπλέκουν και τον ΠΑΟΚ, εμπλέκουν και το Σαββίδη. Είδαμε την ανακοίνωση που υπήρχε για τα επεισόδια που έγιναν πριν λίγες ημέρες στο κέντρο της πόλης. Γράφτηκε κανονικά το όνομα του ΠΑΟΚ. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εδώ ζητούσαν τα αρέστα από τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λέω ότι το όλο θέμα είναι σοβαρό. Το παρακολουθούμε. Όταν έχει να πούμε κάτι περαιτέρω, θα αναφέρουμε. Λοιπόν, κλείνουμε. Κλείνουμε. Να πούμε ότι η ομάδα σήμερα το πρωί είχε έτσι ρεπό, μισό ρεπό. Δεν έγινε κάποια προπόνηση μετά το χθεσινό φιλικό. Μερικές στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωση στο ξενοδοχείο. Οπότε πολλά περισσότερα θα έχουμε το απόγευμα κατά τη διάρκεια της προπόνησης, αφού πρώτα ακολουθήσετε και μπείτε στο chat του ΠΑΟΚ 24 στις 5 το απόγευμα. Νίκος Μοσχοβίτης, Ελένη Μπούντου ήταν στα μικρόφωνα σας μέχρι και τις 2, βεβαίως με τους απεσταλμένους μας στην Ολλανδία Σταύρο Κόλκα, Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, τους οποίους ακούτε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας μέσα από τον Λίμπερο 107,4. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 12, έτσι στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε καλά.